Αναφέραμε και χθε για την αγωνία του Έλληνα Γενικού Προξένου στη Μαριούπολη που παραμένει εγκλωβισμένο σε καταφύγιο και η οικογένειά του ζητά την παρέμβαση των ελληνικών αρχών για τον άμεσο και ασφαλή επαναπατρισμό του. Το ερώτημα όμω που γεννάται είναι ένα. Δεδομένου πω στη Μαριούπολη διαφεντεύει από την αρχή του πολέμου το περιβόητο τάγμα Αζόφ των Ουκρανών Εθνικιστών που σε καταγγελίες καταγγελίε αναφέρουν πω εμποδίζει την έξοδο σε πολίτε κρατώντα του σε ομοιρία. Δηλαδή η Ελλάδα στέλνει όπλα στην Ουκρανία. Και οι Ουκρανικέ δυνάμει κρατούν όμοιρο τον Έλληνα πρόξενο. Φιλορώσοι αναλυτέ μιλούν για σκάνδαλο μεταξύ Κιέβου και Αθήνα. Μεταφέρουν δύο αναφορέ που χρήζουν ασφαλώ επιβεβαίωση πω η Ελλάδα κατηγορεί του νεοναζί του Αζόφ ότι κρατούν τον προξενικό τη αξιωματούχο μαζί με 30 υπαλλήλου ω όμοιρου στο υπόγειο του κτίριου στη Λεωφόρο Πριμόσχη 25 στη Μαριούπολη. Την ίδια στιγμή, τη βοήθεια τη Ρωσία ζητά και η Τουρκία για την απομάκρυνση υπηκόων τη από τη Μαριούπολη. Εμεί στηρίζουμε την ενταφική ακεραιότητα τη Ουκρανία, όμω πρέπει να εργαστούμε με τα δύο μέρη για ανθρωπιστικού σκοπού, σημείωσε ο Τσαβούσογλου. Η Τουρκία κάλεσε τη Ρωσία να βοηθήσει για να απομακρυνθούν οι πολίτε τη που έχουν εγκλωβιστεί στην υποπολιωρικία Μαριούπολη, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα Μελβού Τσαβούσογλου. Οι Ουκρανικέ Αρχέ κατήγγειλαν χθε ότι το τέμενο τη Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο περίπου 80 άμαχοι μεταξύ αυτών στοχοθετήθηκε από τι ρωσικέ δυνάμει που έχουν περικυκλώσει την πόλη. Ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι ο ημάμι του τεμένου δεν επιβεβαίωσε τον μοβαρδισμό του κτηρίου. Ένα μέλο τη τουρκική κοινότητα τη πόλη διέψευσε επίση χθε ότι το τέμενο σε πλήγει από τον ρωσικό στρατό. Στο μεταξύ, το πρωί τη 13η Μαρτίου, το γραφείο του Προέδρου δημοσίευσε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Ζελένσκι προ του πολίτε. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το βασικό καθήκον για σήμερα είναι η Μαριούπολη και είπε ότι το ουκρανικό ανθρωπιστικό φορτίο απέχει δύο ώρε από την πόλη, μόλι 80 χιλιόμετρα μακριά. Κάνουμε τα πάντα για να ξεπεράσουμε την αντίσταση των κατακτητών, που εμποδίζουν ακόμα και του ιερεί τη Ορθόδοξη Εκκλησία που συνοδεύουν αυτό το φορτίο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας, για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.